πρέπει να δώσουμε και σε το λόγο σε έναν από την Ομοσπονδία, μια που αναφέρει στην Ομοσπονδία. Ωραία. Να μιλήσει και η κυρία Αρθοπούλου σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας πάνω σε αυτό το θέμα και να περάσουμε στον κύριο Δανέζη. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Γενικά όπως ήδη ξέρετε η Ομοσπονδία έχει ως αρχή να μην μπαίνει στη διαδικασία οποιασδήποτε κόντρας ή οποιασδήποτε απάντηση σε οποιοδήποτε διαδικασία είτε σπήλωσής της είτε τέλος πάντων, προσπαθώ να το πω σε πιο ήπια μπορώ, διαδικασιών όπου προσπαθούν να την φέρουν σε πάρα πολύ δυσμενή θέση. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε όταν διαβάζουμε ένα έγγραφο όπως αυτό του κυρίου Τσαντίλα με αυτό το συγκεκριμένο περιεχόμενο, με αβάσιμες κατηγορίες, με απίστευτες υπερβολές και πραγματικά εξωπραγματικές προτάσεις. Επίσης δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να διαβαστεί εδώ ένα οποιοδήποτε έγγραφο και να μην απαντήσουμε γιατί θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον αγένεια προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Πριν όμως μπω στη διαδικασία να απαντήσω σε κάποια μόνο σημεία του εγγράφου του κ. Τσαντίλα, θέλω να πω και νομίζω ότι όλοι αυτό το ξέρετε, πως το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Τοπικό Συμβούλιο πιστεύουμε πως δεν είναι το αρμόδιο να ελέγξει την νομιμότητα του οποιοδήποτε συλλόγου ή της Ομοσπονδίας. Αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι, όπως το είπε και ο κύριος Τσαντίλας, απλώς στοιχειώδες πράγμα που ξέρουμε όλοι που ασχολούμαστε με τα κοινά. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει σε άλλους φορείς και όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Ας πω στη διαδικασία όμως να επισημάνω έτσι μερικά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Τσαντίλας. Θα ξεκινήσω κάτι που δεν το διάβασε εκείνος, θα σας το πω εγώ. Μιλάει, αναφέρεται στον αγαπητό μας συναγωνιστή, τον κύριο Τζιμπέογλου. Τον χαρακτηρίζει λοιπόν ως πρώην πρόεδρο και γραμματέα της Ομοσπονδίας, με τον πλήρη, λοιπόν, με την πλήρη ιδιότητά του, αν και αυτό έγγραφο του δεν την αναφέρει πουθενά. Και συνεχίζει την αναφορά του σε κάποιον κύριο Καστάνο Χαράλαμπο. Δεν πήγε λοιπόν ο κύριος Τσαντίλας καν στη διαδικασία να διαβάσει καλύτερα την υπεύθυνη δήλωση του κύριου Καστανού, ο οποίος είναι και έγκριτος νομικός, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε, όπου λέει πολύ σημαντικά πράγματα απαντώντας την επιστολή του κυρίου Τζιμπέογλου και κυρίως την υπογράφει και κάνει και γνήσιο υπογραφή στο ΚΕ. Επομένως δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ούτε την ιδιότητά του, ούτε το όνομά του και να παρεμηνεύσουμε κάτι. Είχα γράψει και άλλες λεπτομέρειες, αλλά δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, δεν υπάρχει λόγος, δεν θα σας καθυστερήσω ούτε να δώσουμε έμφαση σε πάρα πολλά πράγματα. Διερωτάστε, κύριε Τσαντίλα, αν η Ομοσπονδία έχει εμπράγματη σχέση με τον Δήμο. Είμαι πολιτικός μηχανικός, βέβαια, αλλά τι σημαίνει εμπράγματη σχέση με τον Δήμο? Ο όρος εμπράγματη αφορά πράγματα και ένομες σχέσεις προσώπων με αυτά. Πώς εμπλέκεται την Ομοσπονδία με εμπράγματη σχέση με τον Δήμο? Εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι εννοείται ότι υπάρχει κάποια σχέση συμφερόντων. Και πού είναι αυτή η σχέση συμφερόντων της Ομοσπονδίας με τον Δήμο? Ποια είναι? Ότι συμμετέχουμε στην Επιτροπή Διαβούλευσης? Βεβαίως και θα συμμετέχουμε και βεβαίως δεν θα εκπροσωπούμαστε μόνο από ένα μέλος. Απαρτιζόμαστε από 21 συλλόγους. Είναι δυνατόν να εκπροσωπηθούμε στην Επιτροπή Διαβούλευσης με ένα μέλος? Όχι, αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Τώρα, αν κάποιοι σύλλογοι που είναι μέλη της Ομοσπονδίας επέλεξαν να εκπροσωπηθούν και μόνοι τους και από μόνοι τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης, η Ομοσπονδία δεν μπορούσε να τους αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα. Πού υπάρχει σχέση συμφερόντων? Στο ότι συμμετέχουμε στην Επιτροπή Θεμάτων του Αεροδρομίου? Φυσικά και θα συμμετέχουμε, εφόσον εμείς προτείναμε στο Δήμο να δημιουργήσει αυτή την Επιτροπή. Και συμμετείχε ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος. Δεν έπρεπε να συμμετέχει ενεργά και ξεχωριστά και το περιβαλλοντολογικό σωματείο που έχει κάνει τόσους αγώνες για το αεροδρόμιο? Εγώ συμμετείχα όπως ακριβώς και εσείς, σαν δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης. Επιλέχθηκαν δύο. Ποια είναι η σχέση συμφερόντων? Η προτροπή μας να γίνει οριοθέτηση των οικισμών είναι προνομιακή συμπεριφορά σε εμάς? Κερδίσαμε κάτι εμείς με την οριοθέτηση των οικισμών που έκανε τόσο πολύ.